Στην εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στην πρόληψη και στην έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, φιλοξενούμε και δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε και τον γνωστό γυναικολόγο, τον κύριο Γιώργο Διαμαντόπουλο, ο οποίος στο ιατρείο του πλέον προσφέρει μία επιπλέον εξέταση για τον καρκίνο του μαστού. Είναι ένα τεστ ΠΑΠ μαστού. Καλησπέρα κύριε Διαμαντόπουλε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και για τα σημαντικά πράγματα που θα μας πείτε μέσα σε αυτή την εκπομπή και θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να μάθει πράγματα που ίσως και να μην γνωρίζει. Για παράδειγμα, το τεστ ΠΑΠ μαστού, το οποίο το κάνετε εσείς αποκλειστικά στην Πάτρα στο ιατρείο σας. Τι είναι αυτή η εξέταση? Είναι μια εξέταση η οποία γίνεται ήδη σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα. Αφορά την προληπτική εξέταση του μαστού σε κυταρολογικό επίπεδο. Ουσιαστικά εξετάζουμε το έκρημα του μαστού από ειδικό κυταρολόγο. Γίνεται με ειδική συσκευή και σε συνεργασία με ειδικό κυταρολόγο παίρνουμε πληροφορίες για το τι γίνεται στο εσωτερικό του μαστού. Δηλαδή παίρνετε κάποιες πληροφορίες που μπορούν να ανιχνεύσουν κάτι κακό αρκετά χρόνια πριν αυτό εμφανιστεί, για παράδειγμα? Ναι, να κάνω μία εισαγωγή ότι η κυταρολογική εξέταση ενός οργάνου μας δίνει πρώιμα σημάδια ή μας προειδοποιεί για τον επερχόμενο κίνδυνο ένα κύτταρο να γίνει καρκινικό, όπως ακριβώς και στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Υπάρχει μία πολυετής διαδικασία όπου το κύτταρο αλλοιώνεται από κάποιους παράγοντες, γονιδιακούς, περιβαλλοντικούς, κληρονομικούς. Το κύτταρο ξεφεύγει, γίνεται καρκινικό. Και όταν αναπτυχθεί ένα καρκινικό κύτταρο, σε βάθος μηνών ή χρόνων γίνεται μια ογκόμορφη εξεργασία η οποία ανιχνεύεται ή σαν ψηλαφυτή μάζα στο μαστό ή ορατή σε κάποια απεικονιστική μέθοδο, είτε είναι η μαστογραφία, είτε είναι ο υπέρηχος, είτε είναι η μαγνητική. Ένα στάδιο πιο πριν είναι η αλλίωση των κυττάρων και ότι αυτά γίνονται καρκινικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο μαστός είναι ένα εσωτερικό όργανο, περιβάλλεται από δέρμα. Άρα είναι δύσκολη η κυταρολογική του εξέταση. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι μια γυναίκα και πολλές γυναίκες που μας ακούνε έχουν σε κάποια περίοδο της ζωής τους πιθανόν αυτόματο έκρημα από το μαστό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν γιατροί και είναι malpractice να μην στείλουμε αυτό το έκρημα για κυταρολογική εξέταση. Από εκεί και πέρα θα μας απαντήσει ο κυταρολόγος εάν υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Με την εξέταση αυτή αναγκάζουμε και θα σας πω πώς τον μαστό να βγάλει έκρημα και πιθανόν να ανιχνεύσουμε ύποπτα κύτταρα. Το οποίο δεν σημαίνει σίγουρα κάτι, αλλά παίρνουμε μια επιπλέον πληροφορία για την κατάσταση που βρίσκονται τα κύτταρα στους πόρους του μαστού. Οπότε και μια γυναίκα ίσως είναι πιο υποψιασμένη μετά και κάνει πιο τακτικά και τις εξετάσεις της, για παράδειγμα, φαντάζομαι. Μα σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθούν οι γυναίκες και να μην αμελούν. Καταρχάς, τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο που περιλαμβάνει επίσημα τη μαστογραφία, τον υπέρηχο, την αυτοεξέταση ή την ψηλάφιση από ειδικό γιατρό. Το τεστ ΠΑΠ μαστού κάθε πότε πρέπει να γίνεται? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, διότι δεν είναι αφορά εξατομικευμένα την κάθε γυναίκα. Αν μια γυναίκα έχει κληρονομικό ιστορικό, βεβαρημένο. Έχει έκρημα από τη θηλή, έχει χρόνια λήψη αντισυλληπτικών, υπάρχουν κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες, τότε θα μπορούσε να κάνει και σε αιτήσια βάση από την ηλικία των 25 ετών, όπου η μαστογραφία δεν έχει ένδειξη αυτήν την ηλικία, θα μπορούσε να κάνει αυτή την προληπτική εξέταση, ίσως και σε αιτήσια βάση. Εάν τα αποτελέσματα είναι καλά, μηδενικού κινδύνου, θα μπορούσε αυτή η εξέταση να γίνει και κάθε 3 χρόνια. Πώς γίνεται αυτή η εξέταση και πόση ώρα διαρκεί? Η εξέταση αυτή γίνεται στο ιατρείο, ανώδυνα. Είναι πεντάλεπτη διαδικασία. Πολύ γρήγορα δηλαδή. Ναι. Γίνεται με τη συσκευή HALO. Είναι μια καινοτομία από το 2007, η οποία έχει αυξήσει το ποσοστό της έκρησης από το μαστό. 66-70% των γυναικών που υποβάλλονται στην εξέταση θα έχουν έκρημα, άρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε αυτά τα κύτταρα, σε τι κατάσταση είναι. Με ό,τι πληροφορίες μας δώσουν και
μας κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου. Η συσκευή αυτή προσαρμόζεται στους μαστούς, είναι σαν δύο μαργαρίτες, θα δείτε και στην εικόνα, και με τη διαδικασία των μαλάξεων, της θέρμανσης και της ήπιας αναρρόφησης αναγκάζουν το μαστό να βγάλει έκρημα. Δεν υπάρχει πόνος δηλαδή εκείνη την ώρα για τη γυναίκα? Υπάρχει πόνος ο οποίος θυμίζει το θυλασμό. Είναι ανεκτός από το 99% των γυναικών. Πάντως γίνεται μέσα σε 5 λεπτά, πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και οι απαντήσεις έρχονται σχετικά γρήγορα, όπως κάνεις ένα τεστ. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε απάντηση και σε λιγότερο. Και είπαμε τώρα η ηλικία που πρέπει να ξεκινήσει μια γυναίκα ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες, για παράδειγμα αν είναι έγκυος μια γυναίκα. Αν είναι στην εγκυμοσύνη δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την εξέταση ούτε στη διάρκεια του θυλασμού και για 6 μήνες μετά το θυλασμό. Και η κατάλληλη ηλικία που μπορεί να ξεκινήσει, είπατε βέβαια από 25 χρόνια μπορεί μια γυναίκα. Μέχρι 55. Είναι οι μελέτες ότι από εκεί μπορούμε να βγάλουμε έκρημα και να το εξετάσουμε και να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Από εκεί και πέρα και σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να βγει έκρημα. Είναι πάντως η πρόληψη το σημαντικότερο κομμάτι και νομίζω αυτή η εξέταση βοηθάει. Υπόσχεται πολλά. Υπόσχεται πολλά, ναι. Μπορεί να ανοιχνεύσει υπό τα κύτταρα και σε μια εξέταση εργαστηριακού χαρακτήρα περιμένουμε πάντα ένα θετικό αποτέλεσμα. Το αξιολογούμε όταν είναι θετικό. Προσφάτως σε γυναικολόγο στην Αθήνα, μετά από μαστογραφία και υπέρηχο που δεν ανέδειξε κάτι, το τεστ παγμαστού έβγαλε καρκινικά κύτταρα. Αυτή η γυναίκα σώθηκε. Κινητοποιήθηκε, θα πάρει τη γνώμη του ειδικού μαστολόγου, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Αλλά ένα καρκινικό κύτταρο για να γίνει μάζα ορατή θέλει μήνες ή και χρόνια. Οπότε αυτή η γυναίκα τώρα είναι υποψιασμένη, γνωρίζει και σίγουρα ήδη το αντιμετωπίζει. Και θέλω να τονίσω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καρκίνων του μαστού είναι πορογενές, αφορά τους σπόρους, μπορεί το ποσοστό να φτάνει και το 90%. Σε αυτή την κατηγορία αλλοιώσεων θα μπορούσε να βοηθήσει αυτή η εξέταση. Έρχονται οι γυναίκες ή φοβούνται, υπάρχει ο φόβος? Δεν υπάρχει μεγάλη ενημέρωση. Δεν υπάρχει ακόμα μεγάλη ενημέρωση και ουσιαστικά δεν θέλουμε να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Θέλουμε να βλέπουμε φυσιολογικά κύτταρα. Και μέχρι τώρα βλέπω φυσιολογικά κύτταρα. Εύχομαι να μην δω καρκινικά κύτταρα, αλλά είναι αναπόφευκτο. Η στατιστική μας λέει ότι μία στις 8 γυναίκες σε κάποιο στάδιο της ζωής της θα νοσήσει. Κύριε Διαμαντόπουλε, ήθελα να κλείσουμε με ένα δικό σας μήνυμα σε ό,τι αφορά την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Κάτι θα θέλετε να πείτε εσείς και στις γυναίκες που μας ακούν και βλέπουν την εκπομπή μας τώρα? Θα ήθελα να πω ότι δεν επιτρέπεται να ξεχνάνε οι γυναίκες την πρόληψη όσον αφορά τις ετήσιες εξετάσεις. Την ψηλάφιση, την αυτοεξέταση, τον υπέρηχο και τη μαστογραφία που συνήθως αυτά τα δύο συνδυάζονται. Από εκεί πέρα οποιαδήποτε ευρήματα με έναν απεικονιστικό έλεγχο συζητούνται με τον ειδικό μαστολόγο το τι περαιτέρω μπορεί να γίνει. Μερικές φορές κάνουμε περισσότερα από όσα πρέπει. Για να είμαστε κι εμείς πιο σίγουροι. Υπάρχουν όμως τρόποι δηλαδή, και περισσότερες επεμβάσεις. Υπάρχουν τρόποι στοχευμένοι για να βγάλουμε διάγνωση. Και μία διάγνωση επιβεβαιώνεται με τη βιοψία. Και κυταρολογική υποψία, η διάγνωση επιβεβαιώνεται με βιοψία. Τώρα βέβαια επειδή γνωρίζουμε ότι η καιρή είναι δύσκολη και ίσως κάποιες γυναίκες που μας ακούν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και φοβούνται ότι είναι και μια ακριβή εξέταση το τεστ ΠΑΠ μαστού και αυτή που προσφέρετε και εσείς στο ιατρείο σας. Είναι ακριβή εξέταση για να έρθει μια γυναίκα? Υπάρχουν ενδεικτικές τιμές σε κάποια site πόσο κοστίζει αυτή η εξέταση. Εγώ μπορώ να πω ότι η εξέταση στο ιατρείο και στην περιοχή μας προσφέρεται σε τιμή κόστους και την εντάσσω στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο της γυναίκας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ. Ευχόμαστε βέβαια να βλέπουμε πάντα καλές εξετάσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.